Γεια χαρά σας. Κάνω αυτό το βιντεάκι για να σας δείξω τις εργασίες που έχω ξεκινήσει. Έχω ξεκινήσει κάποιες δουλειές που με έχουν απορροφήσει. Φτιάχνω ένα κιόσκι στο εξωτερικό μέρος, στο Μαντρί, εκεί που μπαίνουμε στην είσοδο, αυτό που βλέπετε εδώ από πάνω μου. Να το δείξω και λίγο. Λοιπόν, έτσι. Εδώ με έναν νηπτήρα να πλένουμε και τα χέρια μας και τα τσιμπράγκαλα. Λοιπόν, θα κλείσω όλο το Μαντρί, όλη την αυλή που πάει προς τα πέρα από εδώ μέχρι τις κότες απέναντι. Δεν το βλέπετε τώρα εδώ καθαρά, θα σας το δείξω όμως. Λοιπόν, και θα το σκεπάσω, ήδη έχω σκεπάσει ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι, θα συνεχίσω τώρα. Σταμάτησα γιατί είχε αρχίσει και βρέχει, ψυχαλίζει πιο χοντρά δηλαδή, και κατέβηκα για να μην κλειστρήσω. Κάνω αυτές τις εργασίες τώρα που μπορώ και βαστάνε τα χέρια μου, γιατί μετά από κανένα χρόνο, δύο, δεν ξέρουμε πώς θα είμαστε. Τα χρόνια περνάνε. Λοιπόν, θέλω να είναι στεγνά, θέλω να μπαίνω μέσα και να μην λερώνομαι. Α, κάτι που το είχα βαρεθεί. Εν τω μεταξύ, όταν μεγαλώνουν τα ζώα και αυξάνονται μάλλον τα ζώα, θέλει και χώρους. Αλλιώς όταν είναι στενάχωρα, λογικό είναι και αναπόφευκτο να τσακώνονται και να χτυπιώνται. Λοιπόν, και να χάνουμε και κανένα μικρό έτσι. Το κυριότερο είναι η λάσπη. Αυτό είναι που με παιδεύε εμένα τόσο καιρό. Δεν ήθελα να είμαι μέσα στη λάσπη συνέχεια. Οπότε έτσι με αυτόν τον τρόπο το έχω αποφύγει. Μπαίνω στεγνά, περνάω μέχρι τις κότες. Θα το κλείσω και δεξιά-αριστερά για να μπορούν να παγιάζουν και στους αργότερα να το κλείσω με παράθυρα. Λοιπόν, αυτές είναι οι δουλειές που έχω ξεκινήσει και κάνω. Και θα το δείτε και τελειωμένο κάποια στιγμή. Λοιπόν, εδώ σας αφήνω. Χαιρετάω όλους εσάς που με υποστηρίζετε και ελπίζω να έχουμε και άλλους καινούργιους φίλους σε αυτό το κανάλι. Φίλοι μου, γεια σας.